Κυρία Σβίγκου, έχετε πει επανειλημμένα ότι διάλογος για αυτό το θέμα δεν μπορεί να γίνει μέσα από τα ΜΜΕ και ότι πρέπει αμέσως οι αγρότες να έρθουν στο να περπατήσουν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ακούγοντας και τους εκπροσώπους των μπλόκων, θα ήθελα να πω ότι είναι αρκετά θετικό το ότι πυκνώνουν εκείνες οι φωνές από την πλευρά των αγροτών που αποδέχονται την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για έναν ειλικρινή διάλογο πάνω στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και αυτό σημαίνει ότι και οι ίδιοι οι αγρότες μέρα με τη μέρα αντιλαμβάνονται ότι και είναι προς το συμφέρον της χώρας αλλά και των ιδίων να προσέλθουν σε αυτό το διάλογο, αλλά και ότι από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ειλικρινή η πρόθεσή της να προχωρήσει σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό μετά και από τη συζήτηση, την αναγκαία που πρέπει να γίνει. Τώρα, οι αγρότες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι τους χαϊδεύουν τα αυτιά τώρα που είναι αντιπολίτευση, όπως επίσης γνωρίζουν και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες για το αγροτικό... κατηγορούν και εσάς όμως, κυρία Σβίγκου, ότι κάποτε χαϊδεύατε και εσείς τα αυτιά. Και δεν είναι πολύ μακρινό αυτό το παρελθόν, αυτό λέει η αντιπολίτευση. Θα σας απαντήσω. Τις προτάσεις για το ασφαλιστικό των αγροτών, όπως τις εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή, όπου τι είπε, να συμψηφίζονται με τις οφειλές των αγροτών στον ΟΓΑ οι επιδοτήσεις τους. Που ήταν βέβαια μια πρόταση η οποία εξόργησε τον αγροτικό κόσμο και βέβαια ήταν μέχρι στιγμής η μόνη όμως απτή πρόταση την οποία έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα υποσχόταν ότι θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το ασφαλιστικό. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για απόσυρση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό. Τώρα δεν λέει τίποτα, γιατί μάλλον κατάλαβε ότι τίποτα από, τα δύο δεν μπορεί. Έχουμε να κάποια στοιχεία από νέα βελτιωμένη πρόταση που πιθανότατα να μπει στη συζήτηση? Σας λέω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις του έχει πει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή και στο ζήτημα των εισφορών και στο ζήτημα των μεταβατικών διατάξεων, αλλά καταλαβαίνετε, το είπατε κι εσείς ο ίδιος, ότι αυτός ο διάλογος, αυτός ο αναγκαίος διάλογος για να είναι πραγματικός θα πρέπει να κάτσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι και να συζητήσουν πάνω στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Μάλιστα. Και πάνω στις πραγματικές προτάσεις του αγροτικού κόσμου. Σύμφω. Και επειδή κάνατε και μια αναφορά πριν, ένα μικρό σχόλιο μόνο. Όταν την περίοδο της διαπραγμάτευσης θα θυμάστε και εσείς την αντιπολίτευση να λέει στο ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψει και μάλιστα να λέει ότι καταστρέφουμε τη χώρα επειδή δεν υπογράφαμε τα χαρτιά που μας δίναν οι δανειστές. Τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται ενάντια στην κυβέρνηση και την κατηγορεί για μέτρα τα οποία είναι εντός της συμφωνίας την οποία και αυτή υπέγραψε. Βλέπουμε σε όλα τις διαστάσεις την υποκρισία στην οποία έχει, την υποκρισία την οποία παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ανήμπορη. Μάλιστα. Να εκστομίσει την οποιαδήποτε πρόταση η οποία θα είναι βελτιωτική και για τους αγρότες και για τον κόσμο. Κυρία και κύριοι, καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε.